Κυρία Νικολαίδου, καλησπέρα σας, καλό σας απόγευμα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε που είστε κοντά μας με μια πολύ τραγική αφορμή φυσικά, την οποία συζητάμε τις τελευταίες αρκετές ώρες. Σχολιάζαμε και εμείς το πρώτο μέρος της εκπομπής. Και είναι η αλήθεια, κυρία Νικολαίδου, πως παίρνουμε όλοι μας αφορμές, βάζω μέσα και τα ΜΜΕ, από όταν έχουμε τέτοιες τραγωδίες, και μετά κάθεται πάλι, κάνουμε τις διαπιστώσεις μας, έτσι συζητάμε, και κάθεται πάλι το πράγμα μέχρι να συμβεί η επόμενη. Εφόσον δεν αντιμετωπίζεται το ζήτημα της προσφυγιάς και της μετανάστευσης. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε και επιτρέψτε μου να μιλήσω, επειδή είναι και εμένα η ιδιότητά μου, είμαι δημοσιογράφος. Ναι. Αυτή τη στιγμή, ας με επιτραπεί έκφραση, ως από την άλλη πλευρά μπορώ να επιβεβαιώσω αυτό που λέτε σε ό,τι αφορά το αναπόφευκτα βέβαια ευξημένο ενδιαφέρον των μέσων σε δυστυχώς τέτοιες τραγικές καταστάσεις. Αυτό κάποια στιγμή θα συνέβαινε πάλι με ανθρώπους, ίσως όχι τόσο πολλούς όπως τουλάχιστον υπάρχουν οι εκτιμήσεις, και ίσως όχι στην περιοχή μας αλλά κάπου στη Μεσόγειο, καθώς έχουμε πάλι κινητικότητα, έχει φτιάξει και ο καιρός. Η Ιταλία βέβαια είναι περισσότερο, έτσι δεν είναι, στο στόχαστρο πλέον των διακινητών. Ισχύει. Αν σκεφτείτε ότι, συγγνώμη για την διακοπή, αλλά αν σκεφτείτε ότι από την αρχή του έτους υπάρχουν εκτιμήσεις ότι έχουν φτάσει στην Ιταλία περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι, όταν στην Ισπανία ο αντίστοιχος αριθμός, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη Μεσόγειο, όχι τον Ατλαντικό, φτάνει τις 4.000, ενώ κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στη χώρα μας από την αρχή του έτους, αντιλαμβάνεται κανείς τη διαφορά των μεγεθών. Και ένα άλλο στοιχείο το οποίο θα ήθελα να πω και βασίζεται κιόλας σε μια πλατφόρμα του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, το Missing Migrants. Δυστυχώς η Ευρώπη, η Μεσόγειος είναι η πιο θανάσιμη μεταναστευτική δίωδος παγκοσμίως, καθώς έχουν καταγραφεί από το 2014 περισσότεροι από 27.000 θάνατοι. Μιλάμε τώρα και σε σχέση με την Αμερική, με την Νότια Αμερική, τη Λατινική Αμερική, μετακινήσεις εντός Αφρικής και Ασία. Είναι παγκόσμιος αυτός ο αριθμός, σας λέω, η σύγκριση. Η σύγκριση. Αυτό που λέγαμε και λίγο νωρίτερα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάποιους λόγους για τους οποίους μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Δεν ξέρουμε αν, ξεκινώντας, κυρία Νικολαίδου, από αυτές τις χώρες, από την Τουρκία, από τη Λιβύη, από τη Συρία κτλ. Φυσικά γνωρίζουν ότι δεν θα είναι ένα εύκολο ταξίδι, αλλά ότι θα είναι και τόσο επικίνδυνο, δηλαδή αυτά τα σαπιοκάραβα στους οποίους τους στηβάζουν, είναι κάτι που το βρίσκουν μπροστά τους τη στιγμή που είναι να επιβιβαστούν. Μπορώ να σας πω για αυτούς τους ανθρώπους από την εμπειρία μας τα τελευταία χρόνια ότι δεν είναι άνθρωποι που δεν ενημερώνονται. Μάλιστα. Δεν είναι άνθρωποι που δεν έχουν κινητό τηλέφωνο. Οπότε σίγουρα έχουν επίγνωση του κινδύνου και της κατάστασης. Το πόσο έχει ο καθένας είναι και κάτι προσωπικό. Επιτρέψτε μου να μην μπω σε περαιτέρω διαδικασία. Οπότε θέλω να πω ότι είναι τόσο ισχυρός ο λόγος και ενδεχομένως τόσο αβίωτη η καθημερινότητα αυτών των ανθρώπων για να μπουν σε κάτι που γνωρίζουν ότι έχει ρίσκο. Διότι γνωρίζουν ότι κάποιοι φτάνουν, γνωρίζουν ότι κάποιοι δεν φτάνουν. Είναι ένα ερώτημα βέβαια που το θέτουν και φίλοι που μας ακούν αναδιαστήματα, όχι προς Θεού ως μορφή των ανθρώπων που βάζουν που ξεκινάνε, δηλαδή θέλουν να φύγουν από τη χώρα τους ως μετανάστες, δηλαδή ότι μάθαμε σε αυτή την περίπτωση ότι ήταν γύρω στις 5-6.000 δολάρια η ταρίφα για κάθε άνθρωπο, που είναι ένα, φανταζόμαστε, τεράστιο ή ένα μεγάλο ποσό, τέλος πάντων, για να μαζευτεί στις χώρες τις συγκεκριμένες. Εδώ είναι για μας πλέον. Έχοντας δηλαδή να δώσουν αυτά τα χρήματα,
δεν θα μπορούσαν με κάποιον τρόπο να παραμένουν εκεί, ή είναι και τα ζητήματα πολέμων, εμφύλιων καταστάσεων, ζητήματα πείνας, στόχιας που τους πρόχνουν κάπου αλλού. Όταν προσπαθείς με χίλιους τρόπους και χίλια μέσα να μαζέψεις ένα ποσό, ναι, το οποίο θεωρείς ότι θα εξασφαλίσει μια καλύτερη ζωή σε σένα και στην οικογένειά σου, είναι τις περισσότερες φορές βέβαιο ότι εκεί που μένεις δεν μπορείς να αξιοποιήσεις αυτό το ποσό και δεν είναι θέμα χρημάτων. Μη σας πω κιόλας ότι έχουμε μιλήσει με ανθρώπους στο πεδίο τόσα χρόνια και όσοι μπορούν να βγάλουν κάποια χρήματα για αυτό το ταξίδι βρίσκονται σε πλεονεκτικότερη θέση, ας το πούμε, με αυτούς που δεν μπορούν να το κάνουν. Γιατί είτε είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν ελεύθεροι επειδή έχουν κάποια θρησκεία ή κάποια άποψη, είναι άνθρωποι που δεν μπορούν να πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο γιατί ζουν σε μια εμπόλεμη ζώνη, είναι άνθρωποι που δεν έχουν πρόσβαση σε βασικά αγαθά όπως είναι το φαγητό, το νερό, η εκπαίδευση. Οπότε είναι όλα αυτά τα κίνητρα οδηγούν στο να φύγουν παρά στο να μείνουν εκεί. Ναι. Γιατί είναι περιοχές που τα χρήματα δεν έχουν αξία όταν δεν έχεις εξασφαλισμένες άλλες ανθρώπινες αξίες. Σωστά, όπως είναι η ελευθερία. Είναι και άθλος να τα μαζέψουν, έτσι, γιατί φανταζόμαστε δεν είναι οι μισθοί, οι παροχές που έχουν για να μπορούν να συγκεντρώνουν. Αλλά άθλος να τα μαζέψουν, άθλος να ταξιδέψουν. Άθλος να ταξιδέψουν. Σχολιάζαμε λίγο νωρίτερα, γιατί γενικότερα υπάρχουν μηνύματα σε σχέση με την, όπως της κυρίας Φορντελάιεν, της Προέδρου της Κομισιόν, ότι ναι, εξέφρασε και αυτή τη λύπη της ότι πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί με τα κράτη-μέλη και τις τρίτες χώρες για να αποτρέψουμε τέτοιες τραγωδίες. Είναι λόγια που έλεγε και ο Σέξπιρ στον Άμλετ, κυρία Νικολαίδου, γιατί δεν ξέρω αν αυτά αποτυπώνονται και σε πράξεις, δηλαδή να χτυπηθεί στη ρίζα το κακό, δηλαδή να βοηθηθούν, αν θέλετε, οι κυβερνήσεις, τα κράτη από τα οποία φεύγουν αυτοί οι άνθρωποι για μια καλύτερη ζωή, ώστε να έχουν ανθρώπινες συνθήκες και λόγους να παραμείνουν στην πατρίδα τους. Όταν δυστυχώς το μοτίβο των ναυαγίων είναι συχνά επαναλαμβανόμενο, και δεν μιλάω μόνο, μιλάω για κάθε μορφής ναυάγιο, είτε είναι με λιγότερα θύματα όπως συνηθίζαμε να βλέπουμε στο Αιγαίο, είτε είναι για μεγαλύτερα προς την Ιταλία. Εφόσον λοιπόν αυτό επαναλαμβάνεται, προφανώς κάποια πράγματα δεν γίνονται όπως θα έπρεπε και υπάρχει περιθώριο για περισσότερες για περισσότερες προσπάθειες και συζητήσεις μεταξύ των χωρών, όπως είπατε, όχι μόνο των χωρών υποδοχής, mm-hmm, όπως είναι οι περισσότερες της Ευρώπης, αλλά και των χωρών καταγωγής, αλλά και διέλευσης. Είναι ένα πολύπλοκο, μια πολύπλοκη εξίσωση και θέλει, η μετανάστευση είναι μια πραγματικότητα. Δεν είναι ένα πρόβλημα που περιμένουν να μας χτυπήσει την πόρτα και νομίζω ότι θα πρέπει να διαχειρίζεται ως πραγματικότητα από όλους. Υπάρχει ίση αντιμετώπιση του μεταναστευτικού φαινομένου στην Ευρώπη, κυρία Νικολαίδου? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πρόγραμμα με την κατάσταση, στο οποίο επιτρέπει οργανωμένες μετακινήσεις ετούντων άσυλο ή προσφύγων από τις 5 χώρες της Μεσογείου, Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα, Κύπρο και Ισπανία, προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και γνωρίζουμε από την εμπειρία, διότι το πρόγραμμα με την κατάσταση έχει ξεκινήσει τότε και με τη Συρία από το 2016-2017 με διαφορετικές μορφές, ότι δεν έχουν όλες οι χώρες σε ΕΒΙΚΟ ΑΟΤΑ για να υποδεχθούν αυτό το πληθυσμό. Mm-hmm. Και σαφέστατα νομίζω ότι οι διαφορετικές προσεγγίσεις, οι διαφορετικές πολιτικές είναι ξεκάθαρες κάθε φορά που τουλάχιστον οι ηγέτες της δικής μας Ηπείρου κάθονται σε ένα τραπέζι να συζητήσουν. Και γι' αυτό έχει μια σημασία να δούμε κατά πόσο η συζήτηση που ξεκίνησε στο Λουξεμβούργο πριν λίγες μέρες και αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν τις επόμενες εκλογές στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα οδηγήσει σε κάποιες πολιτικές λίγο πιο προβλέψιμες και με μονιμότερη ισχύ, έτσι ώστε να διαχειριστεί αυτό το φαινόμενο καλύτερα και πιο αποτελεσματικά. Από την δική σας πλευρά, του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, εκτιμάτε ότι στο συγκεκριμένο
τραγικό ναυάγιο, η χώρα μας έπραξε τα δέοντα ή παρατηρείτε ότι υπήρξαν ελλείψεις ή κακή εκτίμηση και διαχείριση, γιατί συζητείτε πάρα πολύ και είναι και θέμα πάλι αντιπαράθεσης των κομμάτων. Είμαστε και λίγο πριν τις εκλογές, τα σχόλια δίνουν και η κριτική δίνει και παίρνει. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η επιχείρηση διάσωσης είναι σε εξέλιξη και επιτρέψτε μου να πω ότι σαν Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης είναι πάρα πολύ νωρίς να οδηγηθούμε σε ένα συμπέρασμα ή σε μια αξιολόγηση της όποιας επέμβασης έχει γίνει μέχρι τώρα. Mm-hmm. Αφενός διότι δεν έχουμε την πρόσβαση στις συνομιλίες που δημήθησαν μεταξύ των αρχών, αφετέρου δεν υπάρχει και η γνώση για τόσο επιχειρησιακές λεπτομέρειες. Και για μας προτεραιότητα αυτή τη στιγμή, εφόσον είμαστε και στο πεδίο, είναι η παροχή υποστήριξης στους διασωθέντες, πάντα σε συνεργασία με τις αρχές. Ναι, καταλαβαίνουμε για να υπάρξει και μια εκτίμηση μετά, επειδή υπάρχουν συζητήσεις, ίσως και κάποια δημοσιεύματα από την διεθνών μέσων ενημέρωσης, ότι δεν υπήρξε έτσι ένας σωστός χειρισμός. Εγώ η απορία μου είναι, χωρίς όντως να ξέρω ναυτικό δίκαιο και όλα αυτά, αν εντοπίστηκε αυτό το σαπιοκάραβο, το οποίο ήταν πασιφανές ότι μετέφερε ανθρώπους, εμπορεύονταν ψυχές αυτό το διακίνηση, λαθρέα διακίνηση ανθρώπων. Ακόμα και αν είναι στα διεθνή ύδατα, δεν νομιμοποιείται ένα κράτος, κυρία Νικολαίδου, να παρέμβει και να πει εδώ πού πάτε εσείς? Δεν θα ήθελα να μπω σε αυτή τη συζήτηση. Γενικότερα, έτσι, εγώ το λέω σαν απορία, γιατί περισσότερο. Καλά κάνετε. Καταλάβατε, και όχι με αφορμή το συγκεκριμένο περιστατικό. Γενικά, δηλαδή. Όχι, καλά κάνετε και εμείς διαβάζουμε τις ανακοινώσεις, προσπαθούμε να ενημερωνόμαστε και με τις πηγές που έχουμε, αλλά και με τις επίσημες αρχές. Αλλά όταν λέμε επέμβαση, τι εννοούμε? Έχουμε ακούσει την άποψη ότι παρακολουθούσαν, αλλά αν επενέβαιναν θα υπήρχε μεγάλο ρίσκο για να συμβεί κάτι διαφορετικό. Ναι. Θέλω να πω ότι δεν, πραγματικά δεν, ναι, μπορεί. Ένας ο λόγος οργανισμός είναι και αυτός, δηλαδή πώς να του πεις σταμάτα και θα σε ρημουλκίσω τέλος πάντων και θα σε κατευθύνω σε ένα λιμάνι. Έτσι, ναι. Ναι, είναι όλα σε εξέλιξη και νομίζω ότι, και επειδή διατάχθηκε έρευνα, νομίζω ότι καλό είναι να αφήσουμε τους αρμόδιους να βγάλουν κάποια συμπεράσματα, διότι επαναλαμβάνω, είμαστε ακόμα στην φάση της αναζήτησης, χωρίς πολλές ελπίδες ομολογουμένως, της αναζήτησης διασωθέντων ή άλλων σωρών. Ναι. Αυτό περισσότερο, ότι ξέρετε ποιος είναι έξω από το χορό, πολλά τραγούδια λέει, ξέρει αυτό, και νομίζω οι καθήλυνα αρμόδιοι θα μας πούν τα σχετικά. Από εμάς σαν οργανισμός, οποιαδήποτε έρευνα, ακόμα και πάνω στην έρευνα, διότι σήμερα διετάχθη έρευνα για την διάσωση, είναι καλοδεχούμενη και σίγουρα υπάρχουν φορείς και θεσμοί που και εμείς θέλουμε να δώσουν απαντήσεις ξεκάθαρες όσο το δυνατόν συντομότερα. Κυρία Νικολαίδου, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη συζήτηση, ελπίζοντας ότι την επόμενη φορά θα έχουμε να πούμε κάτι καλό που θα αφορά μετανάστες, αλλά θα είναι μια καλή είδηση. Δεν ξέρω ποια θα μπορούσε να είναι από τη στιγμή που οι άνθρωποι είναι μετανάστες, είναι πρόσφυγες. Είναι και ένα θέμα, βέβαια, μια χώρα, οποιαδήποτε χώρα είναι αυτή, κάπως πρέπει να βάζει και κάποια όρια στα σύνορά της. Φυσικά όχι με ακρότητες, βιαιότητες, δηλαδή να υπάρχει ένας έλεγχος, να ξέρει τι γίνεται. Μα σαφέστατα, και έτσι, δεν διαφωνεί κανείς ότι μέρος της διαχείρισης και της σωστής διαχείρισης του μεταναστευτικού είναι και η σωστή διαχείριση των συνόρων βάσει των διεθνών και εθνικών δικαίων. Ναι, επειδή ακούγονται φωνές, αλλά δεν μπορεί να έχεις και μόνιμα μια πόρτα ανοιχτή. Είναι και αυτό ένα θέμα, δηλαδή και αυτό δεν είναι εύκολο.
Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Είναι πολύ μεγάλη, ακριβώς. Καλό είναι που γίνεται, με την έννοια ότι γύρω από τη μετανάστευση, ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλοί μύθοι, υπάρχει μεγάλη παραπληροφόρηση. Είναι ένα θέμα το οποίο θέλει διάβασμα και λίγο παραπάνω ψάξιμο για να αποφύγει κάποιος το ένα συμπέρασμα ή μια ερμηνεία. Τις κακοτοπιές. Και σίγουρα ένας από τους ρόλους μας, που δεν είναι πάντα εύκολος, για να σας πάω και στην αρχή της συζήτησης, είναι και εμείς να προσπαθούμε να δίνουμε δημοσιότητα σε πράγματα, σε κανόνες, σε νόμους που βοηθούν τη διαχείριση. Κυρία Νικολαίδου, σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή δύναμη να ευχηθούμε. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ.